Κύριε Χιόνι, η αριστερά αρθριστικά συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά. Αρθριστικά λέω. Αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ τα κόμματα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί πλην του ΚΚΕ, μάλλον και το ίδιο το ΚΚΕ δεν αναπτύσσει δυναμική πραγματικά τρίτου κόμματος. Πάντως στην Αττική το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα. Στην Αττική είναι πράγματι. Και είναι, και οριακά είναι πιο από το Κινάλ. Ναι, είναι πάντως τρίτο κόμμα και, είναι, και εκφράζεται μια σταθερή δύναμη. Ναι. Μια σταθερή δύναμη που βρίσκεται στο πλευρό του λαού, των εργαζομένων, όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή οι κάλπες στις 7 Ιούλη άδειες θα ξεκινήσουν, το κρίσιμο είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι ένα θέμα αν θα είναι καλύτερη για το λαό μας, άμα θα είναι καλύτερη. Να βρεθεί δηλαδή σε καλύτερη θέση απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση που από χέρι θα έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει αν δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί αν δυναμώσει δηλαδή, αν δυναμώσει η δύναμη αυτή, η οποία μπορεί να οργανώσει και την αντίσταση και την αντεπίθεση απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί λέτε από χέρι. Γιατί είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα θα είναι εδώ πέρα. Η εφαρμοστική νόμη των τριών μνημονίων που ψήφισαν από κοινού, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα τώρα που τους αλλάζουν. Θα είναι εδώ πέρα τα ματωμένα πλεονάσματα και οι δεσμεύσεις μέχρι το 2060 που ξεζουμίζουν το λαϊκό εισόδημα. Θα είναι εδώ οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές για να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα να εντείνουν το ξεζούμισμα και την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θα είναι εδώ οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί, τον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, όπου με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη συμφωνία των υπόλοιπων παίζουν σαζάρια τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κύριε Χιόνι, με τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτά βρίσκονται είτε σε παραλλαγές, αλλά βρίσκονται στο σχέδιο που είναι ίδιο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Βοηθήστε μας ακριβώς, για να καταλάβουμε. Και ακριβώς επειδή με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, που όχι απλά δεν ξεμπέρδεψε με το παλιό, αλλά το ξέπλυνε, το ανέστησε με την αντιλαϊκή του πολιτική και τις συμμαχίες του, έχει βγάλει στον αφρό τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Και το θέμα είναι ποιος θα τους κόψει τη φόρα. Γιατί το κρίσιμο δεν είναι αν θα μικρύνει ή όχι ψαλίδα, αλλά ποιος θα τους κόψει τον αέρα. Υπάρχουν και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Κομματικής συνδυασμοί που είναι πιο κοντά σε εσάς. Δηλαδή δεν ξέρω, ρωτώ πραγματικά από, σε επίπεδο απορίας, ο κύριος Βαρουφάκης. Στα αριστερά υπάρχουν κόμματα. Η λαϊκή ενότητα. Τα οποία μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας. Υπάρχουν κόμματα που είσαστε κοντά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει όλο το προηγούμενο διάστημα. Η Ενταρσία. Όλο το προηγούμενο διάστημα εκφράστηκε μια δυναμική συμπόρευσης ανθρώπων με τους οποίους συναντηθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια στους αγώνες, στις διεκδικήσεις, για μέτρα ανακούφισης, για να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε, πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως πρέπει να ζούμε το 2019. Ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από πολιτικούς χώρους σαν αυτούς που αναφέρθηκαν. Έτσι, οι οποίοι, ναι, μονάδες, αλλά πολλές μονάδες, πολλές μονάδες που εκφράστηκε μια τάση και η οποία εκφράστηκε και στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των προηγούμενων εκλογών και σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην προσπάθεια για να βάλουμε φρένο πολύ περισσότερο για να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση και να μπορέσει ο λαός μας να κάνει ένα βήμα μπροστά, εκεί είναι πεδίο δόξη λαμπρό να συναντηθούν αυτές οι δυνάμεις που πραγματικά θέλουν, μπορούν να συγκρουστούν με τις αιτίες που μας έχουν οδηγήσει εδώ, που μας έχουν οδηγήσει. Και αυτές οι αιτίες ακούνε σε ένα πράγμα. Επιχειρηματική όμιλη, ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία που σημαίνει τα συντρίμια. Συντρίμια εργατικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία της ΕΛΤΣΑΤ που είδαμε πιο πριν. Δίκαια, κύριε, ναι, Χιόνι, είναι ακριβώς το έδαφος, γιατί είπατε γίνεται ανάπτυξη με αυτά. Με αυτά γίνεται η ανάπτυξη. Μάλιστα. Προϋπόθεση της ανάπτυξης. Ναι, προϋπόθεση είναι αυτά. Γιατί είναι οι επενδυτές δεν κάνουν επενδύσεις. Πάντως οι επενδυτές δεν κάνουν επενδύσεις για την ψυχή της μάνας τους, ούτε για να βρει ο κόσμος δουλειά. Ένα σχολιάκι μόνο ότι το ΚΚΕ ψήφισε λευκό στις 120 δόσεις που είναι αύξηση κατώτερου μισθού κλπ. Κυρία Καφαντάρη, αυτό δείχνει πράγματα στον εργαζόμενο κόσμο. Έχω εδώ τις προτάσεις νόμου. Έχω εδώ τις προτάσεις νόμου και τις τροπολογίες που έφερε το ΚΚΕ και τις καταψηφίσατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Καφαντάρη, έχω εδώ 6 προτάσεις νόμου. Ναι, 6 προτάσεις νόμου και 16 τροπολογίες που τις καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και αφορά την ανακούφιση των εργαζομένων.